Για να είμαι λίγο κοντά με το θέμα, επειδή εμένα πραγματικά με επηρέασε πάρα πολύ η δήλωση της κοπέλας που θα πάει στην Eurovision, της Ντούσκα. Ντούσκα, καλά τη λέω. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, την οποία μόνο ο Αποστόλης τη βρίσκει ωραία γκόμενα, καταλαβαίνετε το χάλι του Αποστόλη. Του έχω πει και εγώ παίζω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, παίζω κι αλλού. Δηλαδή, ξέρεις. Αλλά ο Αποστόλης εκεί είναι. Έκατσα λοιπόν, παιδιά, για πάρτι σας. Θέλω κάποιον ή κάποια να ξέρει πολύ καλά αγγλικά. Υπάρχει κάποιος, κάποια. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Όχι, καλύτερα ακόμα. Εσύ. Εσύ, φίλε. Ναι, ποιος. Ποιος, Βαγγέλης. Έλα, Βαγγέλη, εδώ. Σε θέλω στη σκηνή. Βαγγέλη, έλα πάνω. Μέχρι να έρθει ο Βαγγέλης, λοιπόν, επειδή με συγκλώνησε αυτό το πράγμα με την Ντούσκα που είπε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό στο να τρως μια βόμβα στο κεφάλι. Είναι τελείως στρατιωτικό. Όμως δεν με ενδιαφέρει, λέει, γιατί η μουσική ενώνει. Και μπήκα στο Λούκι, λοιπόν, να δω ρε πούστη, λες η μουσική στη Eurovision να ενώνει και να είμαστε εμείς μαλάκες και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα. Και κάθομαι, λοιπόν, παιδιά, και κάνω μετάφραση στο περσινό τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision. Βιδωθείτε. Κοιτάξτε τι μας ενώνει, λέει ο στίχος. Κοιτάξτε με, είμαι ένα όμορφο πλάσμα. Δεν με νοιάζει για τους σύγχρονους ιεροκήρυκες. Καλωσορίζω τα αγόρια. Με πάρα πολύ θόρυβο. Θα σας διδάξω. Παμ παμ, παχού. Του ραμ παμ, παχού. Είναι στίχος αυτό. Αν δεν το καταλαβαίνετε, στα αρχίδια μου. Δεν θα ενωθείτε ποτέ με τους άλλους. Νομίζω ότι ξέχασες πώς να παίξεις, πώς να παίζεις. Το αρκουδάκι μου τρέχει μακριά. Η Μπάρμπι πήρε κάτι να πει. Hey, hey, γεια σου, ο Σάιμον λέει. Αυτό κέρδισε την Eurovision πέρσι. Αυτό μας ενώνει. Παίρνω το σπίτι μου, στο σπίτι μου το Πίκατσο. Αλλά γιατί να πάρεις ναρκωτικά. Παίρνεις αυτό το stream, βρίσκεις και λίγο καπνό και την πίνεις, έτσι. Μιλάμε για MD, σκληρό, για αστεία. Λοιπόν, είσαι ηλίθιος ακριβώς όπως το smartphone σου. Δεκτό. Wonder Woman, δεν ξεχνάς ποτέ. Είστε θεϊκοί και πρόκειται να μετανιώσετε. Είναι ένα γόρι. Μπούκα, 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 αυτό μας ενώνει. Μπράτσε γουρούνια, δεν έχω δει πάνω από τίποτα άλλο αυτό. Αλλά καλύτερη. Προσέξτε. Αν πού είναι αυτό, Βαγγέλη. Βαγγέλη. Έλα, γόρι, μαλάκα. Βαγγέλης. Λοιπόν, οι στίχοι που θα μας ενώσουν φέτος μέσω της Ντούσκα είναι αυτοί. Βαγγέλη, ξεκίνα. Ωραία. Late for the mess με... Περίμενε. Θέλω και μετάφραση. Ωραία. Ζήσε για το χάος, κάνε με να νιώσω αγέραστος. Να κάνω εγώ ένα φίλο σου. Ναι. Ωραία, πάμε. Ωραία. Ζήσε για το χάος, κάνε με να νιώσω αγέραστος. Ισχύει. Καθόλου πόνος, καθόλου κέρδος. Ισχύει. Δίδαξέ με να μην νοιάζομαι. Ισχύει. Και... και να είμαι... Έχει σπουδάσει χρόνια να πάρει πτυχίο στα αγγλικά. Το καταλαβαίνετε τι τραβάει τώρα, έτσι. Ισχύει. Ισχύει. Το βλέπετε. Ωραία. And I'm about to see all that's made up. Και να με... να μπορώ να δω ότι έχει φτιαχτεί. Τι μπράβο, Βαγγέλη, ρε μαλάκα. Δώσ' το θάρρος κι εσύ, μαλάκα, εσύ. Δεν του λες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είσαι καταλάβει κάτι. Δεν έχει καταλάβει, Χριστό. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Αυτό μας ενώνει. Δεν έχει ιδέα γιατί πράγμα μιλάει. Είναι που λέει, εντάξει, σκοτώνονται μερικοί, δεν έχει σημασία. Η μουσική μας ενώνει. Αλλά δεν υπάρχει. Μιλάμε χειρότερο στίχο από το φίλο Δελιβοριά. Δεν παλεύεται αυτό. Όπα, όπα, από εκεί ένιωσα αντίδραση. Ω, είστε γκρούπι φίβου. Εντάξει, εγώ δεν την παλεύω με το φίβο, έλεος κάτω. Έλεος, αλλά έχει φτάσει 45 χρονών και ακόμα κάθε τρίτο τραγούδι γράφει πώς φουσκώνει το στήθος της γυναίκας και τι κρύβει η γυναίκα στη φούστα της από κάτω. Έλεος. 45 χρονών είσαι μωρό μαλάκα τώρα. Τι κρύβει η γυναίκα στη φούστα της από κάτω. Γατάκια. Γατάκια. Αυτός ακούει Δελιβοριά. Τι κρύβει η γυναίκα στη φούστα της από κάτω. Από κάτω. Σίγουρα. Καλά είστε όλοι. Τι κρύβει. Χαρά. Πολύ καιρό, ε. Δεν πειράζει, αυτά γίνονται. Τι κρύβει η γυναίκα στη φούστα της από κάτω. Λέω, φίβο Δελιβοριά, θέλω να σώσω το φίβο. Τι κρύβει. Ωραία, θα ρωτήσω μια γυναίκα. Αγάπη μου, τι κρύβει στη φούστα σου από κάτω. Ότι πει ο φίβος. Τι κρύβει η γυναίκα, θα τρελαθώ. Εσύ που είσαι φωτογράφος. Άρα, σύμφωνα με τις γνώμες πολλών, οι φωτογράφοι,
Λένε, λένε, αυτά είναι ρατσιστικά. Τι κρύβει η γυναίκα στη φούστα τη από κάτω. Καλά, είναι τρομερό. Είστε δικαιωματιστέ, όλοι οι ασχογραφεί μου, έτσι. Δηλαδή, ντρέπεστε να πείτε μου νι. Τι κρύβει, μου νι. Και σκοτώνεται. Εντάξει. Μου νι είναι, βάλε 50 χρονών, για πε το. Δεν είναι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Δεν έχει τελειωμό αυτό, δεν συνεχίζουμε, θα σας κάψω το μυαλό. Εγώ έκατσα και κάηκα. Πραγματικά, ένα στίχο θα μπορούσαμε να στείλουμε γαμάτο στην Eurovision είναι αυτό εδώ. 200 στη στροφή και με ρωτάνε μαμά. Ε, όχι, δεν είναι μαμά. Αυτό είναι γιου. Να με βρουν οι μπάτσοι, ψάχνουν ξανά. Θα είμαι στον Παναμά. Πουτάνα δεν παίρνω ποτέ σοβαρά. Έτσι μου πει μαμά. 200 στη στροφή και με ρωτάνε μαμά. Όχι, δεν είναι μαμά. Φανταστείτε λοιπόν να στείλουμε ένα στίχο. Προσέξτε. Σήμερα διάβασα ένα στίχο από έναν τύπο, ο οποίος δυστυχώς για όλους μας λέγεται Νίκος Ρωμανός. Ευτυχώς είναι συνωνυμία. Αυτός είναι στη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος και τον έχουν μεγάλο καμάρι. Ο οποίος έχει γράψει ένα στίχο που λέει: Μαζί σου έφαγα χοντρό κόλλημα. Θα πάω να κάνω τάμα στα Ιεροσόλυμα. Κανονικά λοιπόν έπρεπε να στείλουμε αυτό το γαμάτο στίχο στην Eurovision. Παρέα με το Σίνα τραγουδάει 200 στη στροφή και μου φωνάζει μαμά. Χορευτικό να έχουμε καλαματιανού αιτιολόγου και πρώτη μπορεί να είναι ο Νετανιάχου. Έτυχε, έτυχε. Γίνονται αυτά, γίνονται αυτά, γίνονται, γίνονται, τα έχουν αυτά τα έθιμα. Λοιπόν, φύγε ρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θες να κάτσεις, κάτσε. Όχι, όχι, μπορώ να φύγω. Κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, επειδή πολλοί δεν καταλάβετε το στίχο, αυτό που μας ενώνει λοιπόν, πολλά πράγματα μας ενώνουν, δηλαδή, μας ενώνει, ας πούμε, αν σκάσει εδώ μια που μιλάμε για την Παλαιστίνη, αν εδώ τώρα μια, πέσει μια βόμβα φωσφόρου, όλοι θα λιωθούμε. Ναι. Θα λιώσουμε όλοι, όλοι οι τείχοι, οι χολύπτες, παρά που δεν τους θέλουμε, όλοι οι άνθρωποι, ο μπαρ, οι μπύρες, εδώ πέρα, θα ενωθούν. Πολλά πράγματα μπορεί να μας ενώσουν. Ας πούμε, μπορεί να μας ενώσουν τα ναρκωτικά. Υπάρχει κάποιος εδώ που δεν παίρνει ναρκωτικά όπως εγώ. Χαίρομαι. Χαίρομαι, εντάξει, λιγότεροι είμαστε, ήταν αναμενόμενο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να καταλάβετε λοιπόν τι σημαίνει μουσική Eurovision και μας ενώνει, πρέπει να μπείτε σε μια άλλη διάσταση. Προσέξτε. Έχετε κάνει ποτέ διαλογισμό κάποιοι από εσάς? Χεράκι. Διαλογισμό. Σίγουρα από εκεί που ακούγανε φίλο. Και εσύ, φιλαράκι. Και ολισμό έχω. Τι έχεις κάνει? Και ολισμό. Και ολισμό, ολισμό, ωραίο. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να ενωθούμε με την Eurovision. Είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ θέλω πραγματικά συγκέντρωση. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά αν δεν είσαι συγκεντρωμένος θα πάτε ζημιά. Ο διαλογισμός γίνεται ως εξής. Παίρνεις μια φωτιά εισπνοή. Πάμε όλοι μαζί. Να την ακούω. Και μετά βγάζεις μια εκπνοή με ήχο. Του στυλ. Αυτό το κάνει η γιαγιά μου στο χωριό. Αχ, λέλε μου. Αυτό. Δεν καταλάβαινε, είναι καπλωμένη ή θέλει να χέσει. Δεν έχει σημασία. Είναι πρώτο τσάκρα και τα δύο. Είναι πρώτο τσάκρα. Δεν είναι σεξιστικά. Αυτά σας τα λέω. Είναι πληρωμένα σεμινάρια. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε. Πάμε να ενωθούμε όλοι με τη μουσική της Eurovision. Πάμε. Κλείστε τα μάτια. Κλείστε. Είναι πολύ ασφαλές το περιβάλλον εδώ. Δεν έχει πίσω πόρτα. Ό,τι να μας συμβεί, θα μας συμβεί από την μπροστινή. Πάμε. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Αχ. Ωραία. Μερικοί αντιστέκεστε. Δεν πειράζει. Κλείστε τώρα τα μάτια. Μπαίνουμε στον διαλογισμό να γίνουμε ένα. Όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Η μουσική μας ενώνει. Δεν υπάρχουν πλούσιοι, δεν υπάρχουν φτωχοί. Δεν υπάρχουν φασίστες, δεν υπάρχουν θύματα. Είμαστε όλοι ένα. Eurovision. Κλείστε μάτια. Εισπνοή. Ξεκινάμε διαλογισμό. Είμαστε στα μπάρια του Νουρουάν. Ποιος ξέρει τι μετέφερε τον Νουρουάν? Δύο τόνους. Δύο τόνους τι? Ηρωίνη. Ωραία. Προφανώς διαβάζετε τα κανάλια και τις μεγάλες εφημερίδες. Στην πραγματικότητα μετέφερε 2,9. Και το λιμενικό έχει έξοδα. Να σέβεστε. Όταν δουλεύεις μπασπραρούχα, έχεις πολλά πλυντήρια το δωμάτιο. Να σέβεστε. Δύο. Και με δύο θα γίνει ο διαλογισμός. Πάμε. Δύο τόνους. Κλείστε μάτια. Έχουν βάλει μια καθαρίστρια με ηλεκτρική σκούπα να καθαρίσει τη σκόνη. Και έχει ξεχάσει να βάλει σακούλα. Εισπνοή. Δεν νιώθετε σαν ιδιοκτήτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Δεν είμαστε όλοι Ευρώπη ενωμένοι. Δεν είμαστε όλοι αδέρφια. Δεν είναι όλοι καλοί. Είδατε τι εύκολο που είναι. Και τσάπα. Χωρίς να δώσει 30 ευρώ. Μόνο με αέρα.